μετά από 30 χρόνια αποχής, οι Γάλλοι ξαναξεκινάνε την παραγωγή πυρηνικών όπλων μαζικής καταστροφής. Φαίνεται πως η Γαλλία λοιπόν βρίσκεται πολύ κοντά στην επανέναρξη παραγωγής νέων πυρηνικών κεφαλών. Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, η Γαλλία σήμερα διαθέτει στην κατοχή της περίπου 290 πυρηνικές κεφαλές, γεγονός που την κατατάσσει την τέταρτη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον πλανήτη σήμερα, πίσω από την Ρωσία, τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Εννοείται πως εάν το Παρίσι αποφασίσει να ξεκινήσει ξανά την παραγωγή νέων πυρηνικών κεφαλών, θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, αφού η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη. Η ίδια η παραγωγή θα ξεκινούσε το 2025, αναφέρουν ειδικοί στην στρατιωτική βιομηχανία. Η αποκάλυψη της γαλλικής αυτής πρόθεσης έχει μεταδοθεί από πολλαπλά γαλλικά μέσα τις τελευταίες ημέρες. Τα μέσα αυτά αναφέρουν πως το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας και η γαλλική εταιρεία EDF σκοπεύουν να συνεργαστούν για να παράξουν τρίτιο ένα ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου που είναι αρκετά δύσκολο να συντηρηθεί. Το τρίτιο αποτελεί συστατικό ζωτικής σημασίας για την κατασκευή μιας θερμοπυρηνικής βόμβας, γι' αυτό και οι Γάλλοι οφείλουν να διασφαλίσουν μια σταθερή αλυσίδα προμήθειας τρίτιου εάν θέλουν να επεκτείνουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Για την παραγωγή τρίτιου, η Γαλλία χρησιμοποιούσε πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι οποίοι ενεργοποιώντας νετρόνια στο στοιχείο λίθιο 6, προκαλούν μια εξώθερμη αντίδραση που καταλήγει στην δημιουργία τρίτιου. Έτσι, για να παρατάξει το Παρίσι τρίτιο, χρειάζεται λίθιο, όμως ως γνωστόν η χώρα δεν παράγει επαρκής ποσότητα λιθίου. Η Αυστραλία παράγει το 47% του λιθίου όλου του κόσμου, ενώ η Χιλή βρίσκεται στην δεύτερη θέση με ποσοστό 30%. Η Γαλλία πρέπει να υπογράψει συμφωνία προμήθειας λιθίου με μία από αυτές τις χώρες ή με την Κίνα, την Αργεντινή, την Βραζιλία, την Πορτογαλία και τον Καναδά, δηλαδή τους κορυφαίους εξαγωγείς λιθίου. Άρα, τα σημαντικότερα βήματα του γαλλικού πλάνου είναι να προμηθευτεί η χώρα επαρκή ποσότητα λιθίου, να εξυγχρονίσει παλαιότερους πυρηνικούς αντιδραστήρες ή να χρησιμοποιήσει ιδιωτικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για την μετατροπή λιθίου σε τρίτιο και έπειτα να ξεκινήσει να παράγει νέα πυρηνικά όπλα. Δεδομένης της περιπλοκότητας αυτού του σχεδίου, θα διαρκέσει χρόνια. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.